Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλά χωριά των Δήμων της Λάρισας, καθώς η κακοκαιρία διομήδησε και προκαλέσει καταστροφές στο δίκτυο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα πολλά δημοτικά διαμερίσματα να είναι χωρίς ρεύμα, με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Τα καιρικά φαινόμενα ήταν, είναι και θα είναι για μας ένα φαινόμενο φυσικό, αναπόφευκτο. Αυτό όμως που εμείς φωνάζουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες του δικτύου, πολύ περισσότερο όταν έχουμε τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα. Η έλλειψη τεχνικού προσωπικού που είναι σε επίπεδα πάρα πολύ άθλια, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ακόμα και οι εργολάβοι που βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτοί έχουν υποστελέχωση προσωπικού και ενέργεια. Κάνουμε έκκληση και μέσα από τα μέσα να κατευθυνθούν νέοι προς την ηλεκτρολογία της τύπου Α, των εναερίων δικτύων. Θα υπάρχει δουλειά και χάνεται και πολύτιμη τεχνογνωσία. Θέλουμε άμεσες προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, όχι τώρα, έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Τα φαινόμενα στο νομό είναι πολλά, είναι καθόλου το νομό από άκρον σ' άκρον, με μεγαλύτερα προβλήματα στο Δήμο Κιλελέρ, που είναι τώρα πάνω από 14 χωριά χωρίς ρεύμα, πυμνιοστάσια, βουστάσια, επιχειρήσεις. Είναι στην Λασσόνα, στον Αμπελώνα, στον Τύρναβο, στο Σικούριο, στα Παράλια, στο Στόμιο, στο Κόκκινο Νερό, είναι σε όλο το μήκος και αυτό το έχει φέρει από αργά χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, τόσο η έντονη βροχόπτωση όσο και η δυνατός αέρας που συνεχίστηκε, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση και να σταματήσει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και ίσως μέχρι αργά το βράδυ να έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλοι οι καταναλωτές του νομού. Γίνονται υπερπροσπάθειες. Πιστεύουμε να τα καταφέρουμε. Χωρίς ρεύμα είναι και χωριά του Δήμου Τεμπών. Έχουμε και διακοπές, ναι, και στο Μακριχώρι και στους Γόνους. Τώρα άλλη περιοχή δεν ξέρω. Έχουμε πάρει τη ΔΔΕ. Η ΔΔΕ έχει έρθει στο Μακριχώρι τώρα που καθιστά τη βλάβη. Και από εκεί μάλλον θα πάει στους Γόνους να αποκαταστήσει και εκεί. Εντάξει, με τέτοια καιρικά φαινόμενα, παιδιά, υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Μας είπανε τουλάχιστον ότι το κύμα θα έχει σταματήσει. Οπότε το πρόβλημα το μεγαλύτερο, σας ξαναλέω, είναι εδώ. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ευελπιστούν μέχρι το βράδυ να έχουν επιδιορθώσει όλες τις βλάβες.